Άσπρο FM, πριν στο φουταλιστό, 9 και 18 πρώτα λεπτά. Βίνανα, πώς είναι να ασχολείσαι με ένα άθλημα το οποίο δεν έχει την πρέπουσα προβολή ή την προβολή που το αξίζει? Είναι κάτι που ελπίζουμε να θα αλλάξεις. Τώρα ότι είσαι παγκόσμιος πρωταθλητής, παίρνεις ευρωπαϊκό σε ένα δύσκολο άθλημα το οποίο έχει και ιστορία εδώ στην Ελλάδα. Έχει παράδοση, ναι. Έχει παράδοση. Πώς είναι να σου ένας αθλητής να αφιερώνει όλη τη ζωή, όλη τη ζωή κυριολεκτικά, ώρες προπόνησης, να έχεις διακρίσεις, να μην έχεις την προβολή που θα ήθελες στο ηθικό κομμάτι πέρα από το οικονομικό? Πώς το αντιμετωπίζεις όλο αυτό? Είναι ένα άθλημα που από μόνο του, ιστιοπλοεία γενικά, είναι δύσκολο να την παρακολουθήσει κάποιος. Δηλαδή σε έναν αγώνα ανοιγόμαστε πολύ βαθιά. Φεύγουμε μακριά από την παραλία. Θέλει τηλεοπτική κάλυψη. Θέλει φουσκωτά σκάφη για να μπορεί κάποιο να παρακολουθήσει. Υπάρχουν πολύ λίγες εξαιρέσεις, όπως ήταν τώρα η Ολυμπιάδα στο Λονδίνο, που υπήρχαν στίβοι που ήταν στημένοι ακριβώς δίπλα στη στεριά και έτσι ο κόσμος μπορούσε και παρακολουθούσε. Για παράδειγμα, την τελευταία μέρα των αγώνων στην Ολυμπιάδα, ο στίβος είχε στο λόφο που παρακολουθούσε ο κόσμος, είχε περίπου 3.000-4.000 άτομα. 6.000. Πάρα πολύ, δεν ξέρω καν. Και ήταν πρωτόγνωρη εμπειρία. Και μου λέγανε οι συναθλητές ότι τους λέγανε να περνάνε από τον κόσμο πριν βγουν για να τρέξουν στον αγώνα. Υπήρχε μια πόρτα που έπρεπε. Ναι. Έχει ποινή αν δεν πέρναγες, θυμάσαι. Ναι, έπρεπε να περάσεις από για κοντά τους. Για να δει σημαία και ήταν πάρα πολύ κοντά, σαν ακουμπάγανε σχεδόν. Ωραία αυτό. Όλα αυτά ήταν καινούρια. Γίνανε τώρα στην Ελλάδα. Φοβερή τηλεοπτική κάλυψη. Φοβερή. Ναι, πάρα πολύ. Φοβερή. Δηλαδή, εγώ που ήμουν άσχετος, καταλάβαινα ποιος είναι ποιος. Πώς τρέχει, τις εναλλαγές, τι πρέπει να γίνει, την αγωνία. Τις τούμπες, το να καλύψουν τη καλά, διαφορά. Την αγωνία τώρα δεν με βλέπεις εμένα να τροσίδε. Όχι, δεν είμαι προπονητής. Βέβαια όλα αυτά με τις καλύψεις δεν γίνονται παντού, δυστυχώς. Γιατί κοστίζουν κιόλας. Κοστίζουν και γι' αυτό γίνεται και στην Ολυμπιάδα μόνο. Αυτό είναι ένα μεγάλο μείον του... Δεν έχει εξέδρα. Δεν έχει εξέδρα το άθλημά μας. Και είναι δύσκολο κάποιος να το παρακολουθήσει. Είναι δύσκολο... Προφανώς αυτό δεν επιφέρει χορηγούς, γιατί δεν προβάλλονται τόσο εύκολα. Και ελπίζουμε ότι στο μέλλον αυτό μπορεί να αλλάξει. Έχουν γίνει πολλές προσπάθειες και από την κλάση μας και από αθλητές που με προτάσεις τους και τα λοιπά εδώ και χρόνια, αλλά προς το παρόν δεν έχει γίνει κάποια αλλαγή σε παγκόσμια ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, δηλαδή εκτός της Ολυμπιάδας. Ελπίζουμε στο μέλλον αυτό θα μας βοηθήσει άμα αλλάξει. Δεν τους ενδιαφέρει, δεν είναι να φέρει την Παγκόσμια Ομοσπονδία αυτό το πράγμα? Πάρα πολύ να ενδιαφέρει. Γιατί τόσα χρόνια δεν έχουν βρει μια λύση. Δεν βοηθάει το άθλημα. Έχουν φέτο. Γενικά του τύπου έχουν τραβήξει πιο κοντά στη στεριά και προσπαθούν να κάνουν κερκίδα. Τώρα είπαν στη Βραζιλία, νομίζω ότι θα κάνουν μαρακάνα με στη θάλασσα. Δηλαδή λένε ότι θα κάνουν πλωτές εξέδρες. Έτσι ακούστηκε. Για τον κόσμο, ναι. Και η Βραζιλία, ξέρει από φάνω, οτιδήποτε έχει να κάνει με αθλητικό γεγονός στη Βραζιλία, μιλάμε για εκατομμύρια λαού. Έτσι. Mm. Δηλαδή θα είναι και αυτό πρωτόγνωρο για μας, γιατί αν είχε κερκίδα με 6.000 κόσμο η Αγγλία, πιθανότατα μπορούμε να δούμε και 15 και 20.000 κόσμο στο νερό να βλέπει και να παρακολουθεί αγώνες. Το φαντάζεσαι αυτό να τρέξει και να πούει να έχει κερκίδα? Πρωτόγνωρο, θα γυρίσει και να κοιτάξει. Σαν να είσαι μέσα σε γήπεδο, κανονικά. Ναι. Αλλά όλη αυτή η αφοσίωσή σου στο άθλημα πηγάζει μόνο από την αγάπη σου προς το άθλημα? Καθαρά από την αγάπη. Γιατί βλέπεις ανθρώπους που έχουν προβολή και βλέπεις ότι έχουν τα κάτω τους, τα πάνω τους, τα ψυχολογικά τους, που έχουν προβολή. Εντάξει. Που έχουν ανταμοιβή. Και, έχουν... και εμείς, εσύ τα έχεις αυτά. Δεν νομίζω ότι δεν περνάς φάσεις. Δηλαδή τώρα με το Παναπαϊκό, όταν γύρισε, εγώ ήμουν ο πιο περήφανος Έλληνας δίπλα του. Έτσι. Έλεγα είμαι δίπλα στον πρωταθλητή Ευρώπης. Και εντάξει, το να σου στέλνει συνέχεια μηνύματα και να τα βλέπεις και να σε παίρνει τηλέφωνο και υπάρχει πιο ωραίο πράγμα από αυτό? Όχι. Αυτό είναι όλη η ενέργεια που παίρνει. Πραγματικά παίρνει ενέργεια από τον κόσμο και θέλει. Είμαι σίγουρος ότι την άλλη μέρα, αν του λέγα πάμε προπόνηση μετά Παναπαϊκό, θα μου λέει πάμε. Δηλαδή θα ήθελε αν να είχε καπάκι κι άλλο Παναπαϊκό κι άλλο παγκόσμιο, σε μια εβδομάδα θα ξανατρέξει να ξανακάνει επιτυχία. Είναι έτσι, διόρθωνα. Μου άνοιξε η όρεξη. Τώρα κι εγώ, όσο βλέπω, μεγαλώνω, οριμάζω αθλητικά και ανοίγει η περισσότερη όρεξή μου φέρνοντας επιτυχία. Στο σεφ, μέχρι ποια ηλικία μπορεί να είσαι σε πρώτη γραμμή? Εξαρτάται από την υγεία σου, από το σώμα σου, πώς καλά διατηρείσαι. Μπορεί να φτάσει και μέχρι τα 40. Σε ακραίες περιπτώσεις, βέβαια. Σε παγκόσμιο επίπεδο να πρωταγωνιστείς. Ναι, ναι. Ποιοι είναι οι πιο σκληροί σου αντίπαλοι, από ποιες χώρες? Πολλοί καλοί αθλητές είναι από την Ολλανδία, από την Αγγλία, από την Πολωνία. Είναι Ευρώπη δηλαδή. Τα τρία μετάλλια δηλαδή της Ολυμπιάδας που γίνανε, ναι. Είναι δηλαδή αθλητές που είναι πάντα στην πρώτη δεκάδα. Από τις άλλες εκτός Ευρώπης χώρες? Το έχουν ρίξει στην ιστιοπλοεία γιατί. Ο Νοζηλανδός, αλλά δεν ξέρω, έχει σταματήσει τώρα. Ναι, από τη Βραζιλία. Σαν, ναι.
Ρικάρδο. Εσύ πηγαίνεις για αθλήσεις και κάνεις προπόνηση και με ξένους αθλητές. Πας σε γκρουπ, ας πούμε, ξένα, όταν θέλεις έξω. Η κυρίως μου προπόνηση γίνεται με ξένους αθλητές στο εξωτερικό. Έχεις συγκεκριμένη ομάδα που πας. Ναι, ναι. Συγκεκριμένη. Συνεργαζόμαστε. Σε ποια χώρα? Όχι, με ποιους αθλητές. Α, με αθλητές. Με το Ισραήλ, με τον Ισπανό. Και δεν πάτε σε κάποια συγκεκριμένη χώρα ή μεταφέρεστε? Α, κάνουμε. Δηλαδή βρίσκεστε όλοι μαζί και πηγαίνετε, ας πούμε, Βραζιλία για 20 μέρες. Πέρυσι τους είχα στη Βάρκη, ας πούμε, 20 μέρες και τους έκανα προπόνηση εγώ. Όλα τα παιδιά έτσι. Ο Ισπανός. Δηλαδή συνεργαζόμαστε προπονητές και αθλητές και ξέρω ότι άμα πάνε στην Ισπανία, ο Ισπανός προπονητής θα τους κάνει εκεί το κάμπο. Αν έρθουν σε μένα, θα τους κάνω. Ο Βίρονας φροντίζει όταν έρχονται εδώ πέρα να τους παρέχει ό,τι μπορεί και να τους βοηθήσει ακόμα και να μην. Α, και τον Κύπριο ξεχάσαμε. Τον Αντρέα Καριόλου. Είμαστε teammate πολύ βασικό. Αντρέα Καριόλου. Έτσι. Και καλημέρα, αν ακούει στην Κύπρο, δεν ξέρω. Ακούει, είναι ο βασικός μου συναθλητής. Ο mate, είναι ο... Ναι, γιατί εντάξει, τα κύμια τώρα. Έλληνα Κύπρο, καταλαβαίνω. Πολύ καλό παιδί και πάρα πολύ καλό. Καταλαβαίνει και τα πινελίκια που ρίχνουν στον άλλον. Όχι, όχι, όχι. Γιατί λέει, άμα θες να βρει, βρει τη μητρική σου γλώσσα. Ναι, σαφέστατα. Και να το πεις αγγλικά. Αν και ξέρεις, το μακάκας είναι διεθνή γλώσσα. Είναι διεθνή, δεν ξέρω. Μας ακούνε και. Είναι και έβυχο. Να σου πω κάτι, ήμασταν στη Γαλλία τώρα και είχαμε πάει μια μέρα να κάνουμε λίγο σερφ. Και αλλάζαμε στο πουθενά τώρα στην παραλία μπροστά και μιλάγαμε μεταξύ μας και φυσικά μία στις πέντε λέξεις ήταν η γνωστή. Οπότε έρχεται μια κοπελίτσα, λέει, sorry, λέει, you are Greek. Της λέμε, γιατί, λέει, because I hate the words. Δεν άκουσα τη λέξη, λέει. Είναι διεθνής γλώσσα, λοιπόν. Έχει γίνει εδώ και χρόνια. Είχε πεθάνει στη γέλια, γελάγαμε. Είμαστε διάσημοι, να μην πω. Εσύ, Δημήτρη, προπονείσαι και άλλα παιδιά έξω από τον Βύρονα ή είσαι προπονητής του Βύρονα? Όχι, πλέον όχι. Είμαι αποκλειστικά προπονητής του Κοκαλάνη. Ναι, γιατί έχει απαιτήσεις, Κοίταξε, και με στεναχωρεί και με ικανοποιεί αυτό. Με ικανοποιεί από την άποψη ότι ο Βίρονας χρειάζεται έναν άνθρωπο 100% αφοσιωμένο δίπλα του. Εσύ του κάνεις και, και την προπόνηση εκτός θάλασσας, του βγάζεις το πρόγραμμα ή έχετε μαζί γυναστεί? Κάνουμε τα πάντα. Κοίτα, η επιτυχία μου είναι ότι τον έχω φτάσει σε ένα επίπεδο πλέον που ξέρει τι πρέπει να κάνει. Αυτό είναι το πιο δύσκολο κομμάτι. Και όχι μόνο ξέρει τι πρέπει να κάνει, αντιλαμβάνεται ότι αν δεν το κάνει, γιατί είναι και το θέμα του πόσο επαγγελματίας γίνεσαι, δεν θα έχει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Έτσι. Δηλαδή, είναι, 20, είναι 28. Είμαστε 17 χρόνια μαζί. Δεν θα έπρεπε, πιστεύω, στα 28 να τον παίρνω τηλέφωνο το πρωί, να του πω να σου πω πήγες ποδήλατο. Το έκανα πριν από 10 χρόνια αυτό το πράγμα. Τι κάναμε. Δηλαδή, τα κάναμε παρέα και υπήρχε ένας έλεγχος, γιατί έπρεπε να υπάρχει ένας έλεγχος να ξέρει ότι. Μπορεί όμως. Εντάξει, θα είσαι δίπλα του όταν περνάει και φάσεις. Γιατί μπορεί να ξέρει ότι πρέπει να κάνει ποδήλατο σήμερα. Αλλά μπορεί να είναι συναχωρημένος. Το να μάτι μου. Να με τη φίλη του, να βαριέται. Τώρα, όπα, όπα. Τώρα που πας για τη φίλη μου, να πούμε ότι η μεγαλύτερη σημαία στην Αγγλία, στην εξέδρα που λέγαμε, ήταν. Η κοπέλα μου και η μητέρα μου την κρατούσαν. Τη μεγαλύτερη σημαία. Η διάσημη και ήταν Σοφία. Ελληνική. Η διάσημη Σοφία, η διάσημη. Παγκόσμια γνωστή η Σοφία μας. Λοιπόν. Έχετε μαζί στους αγωνές? Ναι, όσο μπορεί έρχεται. Εντάξει, με κάποιους περιορισμούς μερικές φορές. Ναι. Αλλά ναι, προσπαθεί να ακολουθεί για να μην. Καλά, η Σοφία θα ήθελε να ήταν δίπλα μου συνέχεια μαζί στο φουσκότα. Δεν το αντιλαμβάνεσαι, εντάξει. Αλλά. Αθλήτρια ή. Είναι αθλήτρια του βόλεϊ, νομίζω. Έπαιζε βόλεϊ. Έπαιζε παλαιότερα. Δεν είναι τη θάλασσα. Είναι τη κλειστή θάλασσα. Άνετα θα μπορούσε να ήταν Βραζιλιάνα. Άνετα. Από τις καλές όμως, Ζιζέλ και πάνω. Λοιπόν. Σοφία, εντάξει. Ευχαριστώ. Εντάξει, εξασφάλισα 10 μέρες. Ευχαριστώ διακοπές τώρα. Ήρεμε. Εγώ τις εξασφάλισα, εγώ το είπα. Απ' την καρδιά μου πια πόσα χιλιόμετρα. Για τη Σοφία είπαμε. Στο καλένες τώρα, Σοφία. Αύριο φέρνω τη Σοφία για συνέντευξη. Μόλις επιστρέψουμε θα φέρεις τη Σοφία για συνέντευξη. Να μας πει τα παρασκήνια της προετοιμασίας και των αγώνων. Έρχονται νέα παιδιά. Όπως το βλέπεις. Όχι. Παράπονα πολλά έχω. Πάρα πολλά. Γιατί? Τίποτα, δεν... Δηλαδή δεν ακολουθεί κάποιος τον Κοκαλάνη. Έστω και ως προοπτική. Δυστυχώς με στεναχωρεί πάρα πολύ αυτό που λέω, αλλά δεν υπάρχει τίποτα. Πολύ λίγα αυτό παιδιά. Αυτό γιατί, δεν υπάρχει ταλέντο, δεν υπάρχει κατάλληλη... Δεν ξέρω. Δεν έχει... έχουν δώσει την κατάλληλο βάρος. Δεν υπάρχουν λεφτά και περιορίζονται, γιατί ξέρω αθλητές οι οποίοι θα μπορούσαν να πάνε καλύτερα, φτάσανε μέχρι ένα σημείο, δεν είχαν τα λεφτά. Να βγουν έξω, να κάνουν διεθνείς αγώνες ή προετοιμασίες για να ανεβάσουν το επίπεδό τους.
και παραμένουν εδώ γιατί δεν είσαι ενημερωμένος, βλέπω. Έχεις κάποια σχέση πρέπει να έχεις με τη θάλασσα, δεν ξέρω. Κοίταξε, σίγουρα τα χρήματα είναι ένα πολύ απροσπέραστο εμπόδιο για κάποιο παιδί το οποίο θέλει να κάνει καριέρα σε αυτό το αντικείμενο που λέγεται ιστιοσανίδα. Όμως δεν είναι μόνο τα χρήματα, για μένα είναι και η βάση. Η βάση ξεκινάει από τους ομίλους και τους προπονητές. Αυτό πάνε παιδιά στους ομίλους να κάνουν σερφ. Ρε φίλε, πάνε παιδιά στους ομίλους. Το θέμα είναι ότι χάνονται τα παιδιά στους ομίλους. Γιατί χάνονται τα παιδιά στους ομίλους? Δηλαδή, εσύ πού θα πήγαινε το μυαλό σου? Ότι φτάνουν μέχρι ένα σημείο, δεν τους βοηθάει κανένας και απογοητεύονται και φεύγουν. Ναι, καταρχήν αυτό. Και δεύτερον, ρίχνω λίγο έτσι σπονδές. Με την καλή έννοια το λέω αυτό. Δηλαδή, έτσι λίγο στους συναδέλφους μου, στους ομίλους, όχι ότι εγώ είμαι κάποιος, αλλά θα ήθελα, δηλαδή, άμα ήμουν ο άνθρωπος ο οποίος θα ήταν το μάτι της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού στους συλλόγους για τους προπονητές, θα ήθελα λίγο πιο σοβαρή, ακόμα πιο σοβαρή δουλειά από τους προπονητές συναδέλφους μου με τα παιδιά, με τη μάζα, με τη βάση του σερφ. Θεωρώ ότι τα φτάνουν σε ένα σημείο και μετά χάνονται γιατί. Δεν υπάρχει κάποιος να τα τραβήξει παραπάνω? Θέλει ιδιαίτερους χειρισμούς. Ιδιαίτερους χειρισμούς. Αυτά μόλις επιστρέψουμε. Ό,τι θες, εδώ είμαστε. Nova Sport FM 94,6. Διαβάστε σήμερα στη Sport Day. Nova Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό. Καλάνες μαζί μας εδώ στο στούντιο μέχρι τις 10 η ώρα θα μας παρέτσα μαζί και ο προπονητής ο Δημήτρης ο Πηλυχός. Λοιπόν, είχαμε αφήσει το θέμα των νέων παιδιών που μπαίνουν στη σανίδα στο σερφ. Κάτι πήγε να παιχτεί να βγει το σερφ εκτός Ολυμπιακών Αγώνων, για τη μεθεπόμενη Ολυμπιακή. Όχι, πήγε να βγει, βγήκε για ένα εξάμηνο τον Μάιο του 12. Για να μπει το kitesurf. Είναι ιστιοπλογία το kitesurf. Επειδή έχω ασχοληθεί με το kitesurf, ασχολήθηκα. Γιατί βλέπω πολύ κόσμο που έχει γεμίσει παραλίες. Πώς θα μας έρθουν στο κεφάλι, δεν ξέρω. Είναι ένα πολύ ωραίο άθλημα να το κάνεις σαν χόμπι. Ναι, ιστιοπλογία. Προσωπικά δεν μπορώ να το δω σαν ιστιοπλογία ακόμα. Αυτό είναι αεροπλογία. Είναι κάτι άλλο. Ναι, αφού πετάς. Επειδή ξεκινάς από τη θάλασσα για να πετάξεις. Έχεις τον αετό, έχεις τα σινιά που κρατάς. Δεν έχει το κατάρτι. Το μαχαίρι δίπλα για να κόψει. Το πανί δεν. Επειδή πώς σε κάνουν εκείνοι που φεύγουν με τους αέτους από τα βουνά. Εσύ ξεκινάς από τη θάλασσα. Αυτό είναι ιστιοπλογία. Εγώ θεωρώ πως από τη στιγμή που το ιστείο δεν συνδέεται άμεσα με το σκάφος, δεν θεωρείται ιστιοπλογία. Τι έγινε λοιπόν το Μάιο του 12, βγήκε.